però. Γάλλο παιχνίδι. Σωτιάκη σε καταστάσεις. Ένα στην All Star Arena. Κόζα Νόστρα. Ο Πιμούς. Τότε επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Διαχειρός Παπαδάκου. Το σκορ θα ανοίξει 0-2. Θα περάσει πάρα πολύ όμορφα χαμηλά την μπάλα στον Κάκιο. Ο Μιλάκης θα αφήνει την μπάλα στα χέρια, δεν έπρεπε να το καλάθει. Όπως χαρακτηριστικά δείχνει ο Ρεφ. Θα πέσουν οι κορμοί από την εντύπωση άποψη. Θέλουν και δύο πάρα πολύ. Οι Κόζα θα κλέψουν. Για τους υπερτούχους, ένα πόντο από την τρίποντη βόμβα που εξαφέλισε ο Χατζη Μιονίδης, είπαμε. Θα πέσουνε κορμιά απόψε, το μόνο σίγουρο. Συγκιαδίο, Ατσάκας αστόχησε. Να πούμε χρόνια πολλά στον κύριο Κουτουλάκη, έχει τα γενέθλια του απόψε. Αυτή τη φορά δεν θα βρει στο φω. Η επίθεση ανανεώθηκε. Γονιδάκης για 3-10 το κάνει το χαρτίρι μπάλα. Λάρας Λοΐζος. Κόζα Κοινόβλου, φωνές του ακούγονται σε όλο το κλειστό. Προσπαθεί να τους ηρεμήσει. Κυριδάκης, Κοζούστα. Δεν θα καταφέρει εκείνος να συγκρατήσει στην μπάλα του Σπαρκέ. Θανάσης ακόμα δεν έχει βρει την μόνη αλήθεια. Πάρα πάλι πολύ νωρίς. Δάρας. Θα πατήσει καλά, θα σταθεί. Θα πάρει την προσπάθεια, θα στοχίσει. Λοΐζος για δύο. Θα στοχίσει εκ νέου. Το 3-2 θα παραμείνει, μπάλα χαμηλά στον Κάκιο. Καλή το Χατζη Σιμεωνίδη στο Γονιδάκι, εκείνος για 3, μέσα! Στο συν 4 η Κόζα, τα 2 τρίποτα, Λοΐζος θα απαντήσει, όχι. Νο φάουλ είναι η Ρεφ. Ο Γονιδάκης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, κάποιος θα πάει μέχρι μέσα. Πάμε σε ένα time out, γρήγορα, γρήγορα. Τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν εκατέρωθεν στους δύο μπάκους. Πάμε ένα. Ο Πιμούς Κόζα. 2-8. Νοίζω θα πάει μέχρι μέσα. Δεν θα πάει. Της ομάδας Γιώργος Γονιδάκης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Κούτα, Γονιδάκης. Γίνει το λάθος. Θα πήγαν να παίξουν το pick and pop. Δεν βγήκε ποτέ αυτό.
Αυτό τους. Για τρεις, δεν θα βρει στόχο. Έχουν κολλήσει στους δύο πόντους του Παπαδάκου στην αρχή του Παγκοσμίου. Ο Κάκος θα πετύχει άλλο ένα προσωπικό καλάθι. Θα κάνει τους πόντους της ομάδας του 10 και τους δικούς του 4. Το βάρισμα 8 πόντων. Ο ίδιος δεν θα βρει στροφή ούτε τώρα. Κάκος, βήματα. Ήταν ξεκάθαρο. Κάποιος κάτι Σημειονίδης στο Θανάση το γονιδάκι για τρεις εκείνος τριμπάτω από ποιον καθαρίζουν την υπόθεση την υπεδούχη το ίσως με το αριστερό δεν θα τελειώσει έχουν κολλήσει τους δύο πόντους. Αντωνόγλου νομίζω πρέπει να περάσει το παρκέ σιγά σιγά. Αρκετά έκατσε εκτός. Σε ρόλο coach. Σουριδάκης, Κατσιμιονίδης από τα 6 μέτρα. Θα πάρει το επιθετικό rebound. Ούτε σε δεύτερο χρόνο θα βρει στόχο. Ούτε θα πιαστεί σε όλο το γήπεδο. Ο Κάρτος παραλίγο να του πιέψει την μπάλα. Παπαδάκος περιμένει και τους υπόλοιπους. Θα πάνε σε οργανωμένη επίθεση. Καλτσακάς. Πριν ολοίζει για το σκριν, θα το πάρει. Ο νομικός κόπηκε. Κάτσες για τρεις. Αρχίσει να πετάνε πετραδάκια στο κεανό η παρέα του Γιώργου Κολυνάκη. Πυροβολούν από παντού. 2-13. Παρακαλώ, ο Πατσιμεωνίδης με φάου. Βήματα! Μάλιστα. Τους έχουν μπλοκάρει, τους έχουν εκνευρίσει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχει σφίξει άμυνα τον φιλοξενούμενο. Άγιος, μπάλα στο σίδερο. Στου δια τρεις, δεν θα βρει στόχο. Τους έχουν κρατήσει μόλις τους δύο πόντους, πάρα πολύ χαμηλά. Ο Παπαδάκος στη στάση. Αντωνόγλου. Για δύο. Είπαμε πρέπει να περάσει επιδότες στο πάρκε. Δικαιωθήκαμε. Θα πετύχει και τους πρώτους του πόντους στο παιχνίδι. Θα μειώσει στις 9. Ο Νιδάκης στη στάση. Χωρίς καλάθι ακόμα Θανάσης. Ο Σεριδάκης θα γλιτώσει.
Στην κατοχή. Για να δευτερόλεπτα κάποιος πρέπει να σουτάρει. Υπό πολύ κακές προϋποθέσεις η επίθεση που μόλις πραγματοποιήθηκε. Σουτ εκτός ισορροπίας. Κακά σχεδιασμένη η επίθεση. Εξελεσμένη καλύτερα. Το πιο σωστό. Πολύ όμορφη κίνηση, εξαιρετική ενέργεια. 6-13. Εξαιρετική προσπάθεια. Το νούμερο 33 των Optimus. Του σκόρεψε ο Καψή σε αυτή τη φάση. Κατούνογλου. Δεν είναι την πολύ τέλεια από τη Optimus να τον έφερει τούτ. Εκτός παστέ, ας κάνει άλλος ο coach. Του διακρίνει. Νέο τρίποντο, ούτε τώρα, Παντάκος! Παραλίγο! Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Οπτιμούς Κόζα, 6-13. Το δεύτερο δεκαλέπτο μόλις ξεκίνησε. Έξι-δεκατρία. Πρώτη στροφή της αναμέτρησης. Τρία μουσικά να την άμυνα. Μετά έχουν την ευκαιρία να ρίξουν τη διαφορά. Πάτα από πιο. Μπάλα για τρία μους. Ο νομικός καλά την άφησε την μπάλα εκεί. Αριστερό θα τελειώσει τη φάση 8-13. Ρίγουν τη διαφορά στους 5 πόντους. Θα κλέψουν και την μπάλα. Ο Μάρκος θα προσπαθήσει να διασχίσει όλο το γήπεδο. Έχει τα γενέθλιά του απόψε. Θέλει την νίκη αυτή. Σαν δώρο. Καλάθια τον Καλτσάκα. 10-13. Βγάλουνε νέα άμυνα. Ο Παπαδάκος θα με καθαρίσει εκεί τον ένα αέριο χώρο. Βγήκε πάρα πολύ ψηλά. Μεταλλεύτηκε τα αθλητικά του προσόντα. Τα πολύ δυνατά του πόδια. Πόδια σαν ελαντήριο. Στην διαδίδα του Καλτσάγκα. Θα στοχίσει την πάντα από ποιόρ. Από τον Αστερίδη. Μονιδάκης, στον Κάκιο. Θα γυρίσει κατά μέτωπο με τον Καλάτιο. Θα κόψει ο Αστερίδης, θα τον δει. Θα πάρει την μπάλα, δεν έχει κανένα πρόβλημα, να πετύχει τον Καλάτι. Το πρώτο για την Κόζα σε αυτό το δεκάλεπτο. 10-15. Προύστας. Θα δει τον Αστερίδη, εκείνο στον Κάκιο. Θα κοβεί στα ίσα τον Καλτσάκα, θα πάρει και πάλι την μπάλα σε δεύτερο χρόνο. Θα δώσει προβάδισμα 7 πόντων. 10-17. Άμεση απάντηση των φιλοξενούμενων σε αυτό το 4-0 των Πρίαμους. Αντιλόγλου προσποιείται. Όχι που δεν το βάζε. Δώδεκα, 17 από τον καλύτερο παίκτη, τον Πρίαμους, μέχρι στιγμής. Μπήκε στο παρκέ, άλλαξε όλη τη ροή του παιχνιδιού. Ο μικρός για τρεις, θα στοχίσει. Τσάκας. Τραγή στο rebound. Θα βοηθήσει τον Κούστα. Πολύ κοντά.
στον Γκάγιο. Λιβέρα τα αθλητικό Γιώργος. Πήρε τώρα, έχουμε μία μίνι συσκεψή. Time out, οι αλλαγές μαζεμένες βλέπω. Πάμε σε ένα time out. Ναι, ναι, time out, καλά το έχω δει. Πάμε σε μία μικρή διακοπή. Τα αλλαγές είναι. Εντάξει, θα πρέπει να το να τους περάσουν οι ρέφρες εντός παρκέ. Αντιαθλητικό φαουλ πρέπει να απόφυγε. Μου διέφυγε και δοθεί αντιαθλητικό πάνω στον Καλτσάγκα. Yellow foul στο Γκιάκιο. Άστοχο στην πρώτη. Παναφορά θα παίξω κάτω εκεί πάλι για την Κόζα. Τουλάχιστον παραλίγο να κλέψει το τραγί. Θα ποτέ μπροστά στον αμυντικό. Νόμος ποτέ. Παπαδάκος για 15-18 μάλιστα. Στους 3 πόντους. Τρία μου σε επιστρέφουν. Δηλώνουν παρόν. Εντάξει, ήταν δεδομένο ότι θα αντιδράσουν. Εξαιρετική ομαδική προσπάθεια, pick and roll από την Κόζα. Τελικός αποδέχτης της μπάλας, ο Κάκιος. 15-20. Νούμερο 42 των πράσινων. Λάκης, 17-20. Εξαιρετικό δεύτερο δεκάλεπτο και από τις δύο ομάδες. Καγής, κάτι Σημεωνίδη. Καγιδάκης, σε κάτι Σημεωνίδη. Ο Μπρούζας στο rebound, θα πατήσει. Τελικά θα βγάλει έξω, ο Νιδάκης για τρεις. Rebound από ποιον, ο Κολοΐζο. Ο Δάνας, θα συγγνώμη. Ο ίδιος είναι με το νούμερο 11. Δίκο μου το λάθος. Συγγνώμη ζητώ και από τα δύο τα παιδιά. Καλής για τρεις. Με τις μπομπίτες του ρεύτερος. Δεν θα βρίσκω εδώ. 17-20 παραμένει. 4-32. Για το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Του Ντουβλιάκης. Σπίτι. Ο ίδιος για δύο. Βάλα στο σίδερο. Rebound. Καθαρίζει ο Γονιδάκης. Παραλίγο το λάθος. Μπρούστα θα γυρίσει τα παιδιά και τους πρώτες του πόντους. Μπορεί. Το πολύ άμεσο μέλλον θα έχει την ευκαιρία, τη δυνατότητα να βάλει τους πρώτους του πόντους στην αποψινή αναμέτρηση του Ανάσης. 17-20 το σκορ. Ας το πω στην πρώτη. Αποφύγεται ο Μπρούσας, θα μείνει όλο το παιχνίδι εκτός. Νάγει ο πρώτος του πόντος, 17-21. Καλύτερος παιχτής. Φύγει πέφτει, θα λέγα. Πολύ όμορφη ενέργεια. Ο Κυρίνης θα τελειώσει τη φάση. 19-21. Τους 4 πόντους του Κατίνοβλου. Σαν άλλος Γιάννης Ιωαννίδης, τον πάγκο. Οι φωνές ακούγονται σε όλο το πιστό. Το Ριδάκι, θα πέσει ο Κυρίνης πάνω του. Δεν θα ήθελα να μείνω στη θέση του. Λυπάδω από ποιον, από τον Τζακρίστα, Παλικαρίσιο. Το Κουτουριδάκι. Το Τραγί.
faul. Ένα θα παραμείνει το παιχνίδι στο καλάθι πλέον. Ο Σιριδάκης θα πάρει το φόλ, θα μπορούσε να κερδίσει και το καλάθι. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. 2 και 33. Οι ηγέτες των δύο ομάδων είναι στον πάτο αυτή τη στιγμή, και ο Γονιδάκης και ο Χατούνογλου. Ο Σιριδάκης αστοχίζει στη βολή. Το 22 θα παραμείνει, άστοχο στη δεύτερη. Ο Πατάκος θα πάει μέχρι μέσα, θα τελειώσει πολύ όμορφα. 21-22 το παιχνίδι πλέον στο πόντο. Έχουν ανεβάσει κατά κόρυφα την αποδοσή τους, έχουν βάλει δύσκολα τον Γονιδάκη και την παρέα του. Ρουστάς είσαι καλά, πρέπει να πάρει το όπλο σιγά σιγά. Δεν μπορεί να μένει απαθής όλο το παιχνίδι και να το κάνει. 21-24 από το Θανάση, 23, Δάρας. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Αφάζει με τον εαυτό του το Τσουριζάκης. Μόνος του και όλοι τους. Θα πατήσει φρένο. 14 δευτερόλεπτα. Πάνε για μεγάλη επίθεση. Καγής. Θανάση ζητάει την μπάλα. Είναι ξεκάθαρο ότι θα πάρει πρωτοβουλία σιγά σιγά. Χρειάζεται η ομάδα του. Oh! Έχει ζεσταθεί σιγά σιγά. Αρχίζει και βρίσκει ρυθμό. Νέο καλάθι. 21-26, βρει ρυθμό αυτός. Άντε να του κομπαλάσεις μετά. Τιμόταν. Σαν τις πολιτικές αρκούδες στο καλοκαίρι. Και μάλλον χειμώνιασε για εκείνον, γιατί τον βλέπουμε να έχει ξυπνήσει. Το Πέστρο έχει τον Παπαδάκο απέναντί του. Αυτή τη φορά δεν θα πετύχει το καλάθι. Χαράς. Πάρα νομίζω τα πόδια του είναι εκτός. Έτσι ακριβώς. 29-5. Έχουμε αλλαγές. Καλτσάκας θα περάσει στο παρκέ. Στη θέση του Δάρα έχω την εντύπωση. Ο Νιδάκης στη θέση του Τράγη. 29-5, τα 24 ανήκουν στην Κόζα. Εφόσον τα εξαντλήσουν θα μείνουν γύρω στα 5,5 δευτερόλεπτα και για τους πριγαμούς. Μιδάκης, καλά χαμηλά στον Μπρούστα, εκείνος θα πατήσει καλά, θα τον κόψει ο Καλτσάκας. 6 δευτερόλεπτα. 3, 2. Τέλος πρώτη μηχρόνου. 21-26, Κόζα μπροστά με 5 πόντους διαφορά. Πάμε σε μια μικρή διακοπή για την ανάπαυλα και επιστρέφουμε για ένα μεγάλο δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, όλα έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο, εδώ που θα λύσουν τις διαφορές τους οι δύο ομάδες. Την προσπάθεια που κάνουν για να πάρουν μια πολύ σημαντική νίκη, την έχουν ανάγκη και οι δύο. Παπαδάκος για 3. Δεν θα βρει στόχο, κακό σου, το ξέρει και ο ίδιος. Τους ανάλογο της αξίας του. Γονιδάκης, Μπρούστα, ο οποίος έχει βρει ρυθμό. Γονιδάκης, ψάχνει το Θανάση. Του Σιριδάκη σε λίγα. Ζητάει τον Σιμεωνίδη, δεν θα την πάρει την μπάλα. Εκείνος για 3. Την πάτα με ποιον. Επιθετικό. Κάτσε Σιμεωνίδης, Γονιδάκης. Πού την έδωσε, στον Καλτσάκα, μάλιστα.
igraš. Kako ti si? Πρώτο καλάθι για τους Πρίαμους, 23-26, διαφορά στους 3. Τάκιος, τα κοβεί από τον Λοΐζο. Μπάλα θα έχει και πάλι στα χέρια του Σιμονίδης, 6 δευτερόλεπτα, ίσως θα προσποιηθεί. Τακέα τρίπλα, θα χάσει την μπάλα Λοΐζος, συστημένη στα χέρια του Γονιδάκη, νέο λάθος. Γιώργος, θα πάρει το screen, θα πατήσει. Νέο επιθετικό ριμπάλο τον Κάκιο, τους έχει κάνει τεράστια ζημιά. Πόσο σημαντική είναι η παρουσία του σε αυτή την ομάδα. Νομίζω προσφέρει σε όλα αυτά τα μικρά που χρειάζονται. Αν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε μικρά τα επιθετικά ριμπάλο και γενικότερα η ενέργεια που βγάζει στο γήπεδο, δεν το πιάνει το μάτι σου, είναι παντού όμως, θα φτωχίσει. Έχει μεγάλη καρδιά, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Θα φτωχίσει και στη δεύτερη, 23-28. Καλτσάκας. Λοΐζος. Θα δίνω που θα προσκυριθεί, θα πάει μέχρι μέσα, θα πετύχει το... Τώρα δεν του κάνει μπάλα, είναι αδικία αυτό. Είναι αδικία. Διότι τους φέρει σε ένα άκρο σε εντυπωσιακό. Μεγάλη δυστολία στα λάθη. Έχουμε φάουλ. Η άμυνα θα βγει. 23-28 παραμένει. Καλτσάκας, Χατζούνογλου. Λοΐζος. Καλτσάκας για δύο. Δεν θα βρει στόχο. Κάκιος. Σε ποιον? Γονιδάκης. Σημειονίδης. Πάλι Γονιδάκης. Θα φτωχίσει. Η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του νομικού. Χατζούνογλου. Καλτσάκας. Θα φτωχίσει. 25-28. Από τον Γκάν. Ο Νόφιμος. Διαφορά στους 3. Τον Αστερίδη. 25-30. Ενός.
έχει αργήσει μόνο 25 λεπτά. Αγωνιστικά αναφέρομαι. Δέξει το Μαλή Πειράτε στο επόμενο παιχνίδι για τη Μάστερ. Ο Στερίδης θα στοχίσει. Αρκούνογλου θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει κάποιος. Πάμε σε ένα time out και θα επανέλθουμε με τις βολές. Λοιπόν, και πάλι στο παιχνίδι μας 5 και 6 για το τέλος της προτελευταίας στροφής της αναμέτρησης. Ο Αντρέας είναι στις βολές, ο Μπλούσας είναι στον πάγκο. Είναι στις ανάσες του. Εύστοχος η πρώτη. Εύστοχος και στη δεύτερη. Θέλει τώρα να πούμε ότι είναι ο καλύτερος παίκτης των κυπεδούχων. Τσουριδάκης. Πάνω στο κάκιο. Αντεστήτη. Κακό σου. Είπαμε ο Κάκιος είναι παντού. Έχει κάνει τεράστια ζημιά στην άμυνα των Ευρυαμού. Γονιδάκης για τρεις. Δεν θα βρει στόχο. 4 και 40. Έχουμε μπει στα τελευταία 5 λεπτά του τρίτου. Ο Μπλούσας πάει σιγά σιγά για να πάρει τις τη θέση του να περάσει και πάλι στο παρκέ. Ο Παπαδάκος θα στοχίσει. Αστερίδης θα καθαρίσει την υπόθεση rebound. Ο Τουριδάκης. Μονιδάκης. Κάκιο. Για δύο, όχι. Σαν σου φανήκε Κονιδάκη για τρεις. Δεν ακούμπησε Στεφάνη μπάλα, δεν υπάρχει φάση. Δεν υπάρχει φάση χαρακτηριστικά. Με επιβεβαιώνουν και οι ρεφ. Έχουμε αλλαγές, ο Κονιδάκης θα περάσει στον πάγκο. Ήρθε η ώρα του Μπρούστα να περάσει στον παρκέ. Ο έχουν γενέθλια. Κουδουλάκης και αυτός θα πάρει τις ανάσες του. Δάρας. Κουφέρης. Πρώτη του εμφάνιση στον αγώνα. Κοινόγλου. Δάρας. Παπάτος από τη γωνία. Το μπουμπούνισε. Λάτια. Όλα. Μάλιστα. Θα βγάλουν και την άμυνα και θα περάσουν μπροστά. Έχει να συμβεί από το 0, από το 2-0 της αρχής. Παπαδάκος 2 τρίποντο. 30-30. Διαχειρός Παπαδάκου. Τι έκανε ο άνθρωπος. 2-2. Μάλιστα. Πάμε σε ένα time out. Τέλος time out. Επιθετικό rebound. Δεν θα βρει στόχο ούτε σε δεύτερο χρόνο. Βήματα. Και όλα αυτά γιατί. Γιατί ο Κάκιος πίεσε. Και ξανά το σκουμπέρι στην παράβαση. Είναι αυτό που αναφέραμε. Κάνει πολλά πράγματα που δεν γράφονται στην στατιστική. Ο Νιδάκης για τρεις. Μέσα. 33-33. Το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. Έχουν βγάλει τα όπλα τους και πυροβολούν, ε. Μία σου και μία μου. Πολύ όμορφη ενέργεια από το Δάρα. 30-33. Κάκιος. Στον Κάκιο θα γυρίσει πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφη ενέργεια, μάλιστα.
35, 35. Σκουτέρης. Ο Μπρούσος έχει κερδίσει το φάουλ. Το παιχνίδι είναι στο 37-35, στο συν 2 η Optimus, ο Θανάσης στο πίσω στην πρώτη. Πάμε για φινάλε, Grand Guignol. Το είχαμε προβλέψει, έχει θετικό ριμπάλο το Χατζησιμεωνίδη. Την μπάλα στο Μπρούστα. Ο Γονιδάκης ζήτησε την μπάλα, δεν την ήθελε. Ο Θανάσης θα πάει μέχρι μέσα, δεν θα πετύχει το καλάθι, επιθετικό ριμπάουτ. Θα κοφεί. Φάουλ τίποτα λενιρέ, την μπάλα πάλι στα χέρια του. Θα πετύχει το καλάθι. 37-37. Τριάντα οχτώ και έξι για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Να δώσουμε χώρο στον Δάρα, ποιος θα πάρει το φάουλ. Θα δούμε που νομίζω δίνει ρεσιγάλ και εντός και εκτός παρκέ. Θα το πηγεί την ομάδα του με μαεστρία. Σοφή κίνηση. Του δώσανε χώρο, ανοίξαν στις δύο πλευρές του γηπέδου. Πήγε στο ένας-ένας και δίσε το φάουλ, ας το πει πρώτη. Έξω στη δεύτερη. 38-37. Έντεκα δευτερόλεπτα. Περίμενες. Θα το θες, θα πάει μέχρι μέσα. Θα πάρει την προσπάθεια, θα βάλει μπροστά την ομάδα του. 38. Γι' αυτό το γυρίμι, τέλος του 10 λεπτού. Όλα έτοιμα για την τελευταία στροφή της αναμέτρησης. Εντάξει, εδώ θα λυθούν όλα. 38-39 το διαφορά στον πόντο και απόσταση αναπνοής. Οι Optimus έχουν επιστρέψει για τα καλά, διεκδικούν την νίκη στα ίσα. Μπρούστας. Ο Λοΐζος θα προβλέψει την μπάλα εξαιρετικά. Εκπληκτικό τρόπο του πήρε το πορτοφόλι και του Θανάση. Βάρας. Πάρει την εσωτερική. Θα τελειώσει, όχι, επιθετικό rebound. 39-39. Εδώ στο Σινόκτερ Αρένα. Πιέζει ο Καρτσάκας. Θα γίνει το λάθος. Μπάλας έχει φύγει στον εφηβιασμό. Έχει τον Κάκιο απέναντί του. Εξαιρετική άμυνα από τον Κάκιο. Εντάξει, κάνει εκπληκτικά πράγματα στο παρκέ. Την μπάλα στο Θανάση. Κάνει για Dark Team τώρα εκεί. Θα γυρίσει ο Θανάση πολύ όμορφα. Θα πάρει το φάουλ από τον Χατζηνόγλου, ο οποίος κοιτάει και τους δύο ρεφ απορριμμένος, είναι η αλήθεια. Ο Αντρέας θα δώσει την μπάλα. Πολύ απλά δεν έκανα τίποτα. Σε βολτισμένα πλαίσια. Έστω το συμβολή. 39-39. Thank you.
ισορροπία κεφάλι του Τέρης. Ο Χατζίνογλου ζητάει. Έχει τον Τζαμπρίστο απέναντί του. Ο Αντρέας για δύο! Πο-πο-πο-πο-πο εμφάνισε απέτσε. Νομίζω... εντάξει. Δεν είναι για τον αφήνιστο του. Νέο καλάθι, όχι. Κοπή από το Κωνσταντινιδάκη ο Λοΐζος. Κάσαν μεγάλη ευκαιρία να περάσουν με τέσσερις για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Να φύτα. Κάει ο Κάτζος, θα περάσει. Θα του φύγει μπάλα από τα χέρια. Θα τη συνεωνίζει, σηκώνεται σιγά σιγά, όχι. Από τον πάγκο. Κατσίνογλου, ο Λοΐζο για δύο, ούτε τώρα. Νέο ριμπάουντ από τον Κάτζο. Ποιος κάνει πράξη. Και στις δύο πλευρές. Παγιέ. Παριμπάω. Και όχι μόνο. Τον Αντριστόφο. Τζαμπρίζος το επιθετικό. 7 και 25 υπάρχει πάρα πάρα πολύς χρόνος. Κάκιος, Ζαφίστας για δύο, ούτε αυτός, η άμυνα θα βγει. 41-39, υπέρ των γηπεδούχων παραμένει. Ο ένα φιλό λάθος. Βατούνογλου προσπαθεί να τον ανεβάσει το κουτουλάκι. Εντάξει, εκεί θα γίνει δουλειά του, ένας λόγος παραπάνω. Δεν είναι ένας φωνάς μακριά σήμερα. Εντάξει, ένα παιχνίδι μπάσκετ είναι. Θα τη σημειώνει για δύο. Δεν θα πει στόχο, ο Νικός θα μαζέψει. Μπάλα στα σίγουρα χέρια του Γαλτσάκα. 6-36, 41-39. Σκουτέρης. Σε ποιον. Εντάξει, ο Κάγιος δίνει ρε σιτάλα απόψε. Εμφάνιση για να καταλαβήσει ομάδα Ευρωλίγκας. Τουλάχιστον. Δεν θα του κάνει το πατήρι μπάλα τώρα εδώ. Εκπληκτικός ο τρόπος που έκλεψε την μπάλα στην προηγούμενη φάση. Παλτσάντας. Παντουμάν φωνάζει ο Γιώργος. Θυμήθηκε ο Κατσουσιμεωνίδης. Εκμεταλλεύτηκε ο Κατσίνογλου. 43-39. Σουδουδάκης ο Θανάση. Γουστάς. Κατσουσιμεωνίδης είναι μόνος του. Στερίδη θα πετύχει το καλάθι, 43-43. Ο Νιδάκης προσπαθεί να τους ξυπνήσει. Θα παίξουν άμυνα. Οδεύουμε για τα τελευταία 5 λεπτά σιγά σιγά. Ο Καρτίνα που κάνει ό,τι θέλει, ό,τι θέλει κάνει. 45-41. Ο Θανάσης είναι ήδη στην άλλη πλευρά του κυπέδου, goal foul. 45-43. Εντάξει, αγώνα πυγμαχίας παρακολουθούμε. Δεν χτύπημα διαδέχεται το άλλο. Δεξί κροσέα από τον Χατζούνογλου. Και απάντηση άμεση με uppercut από τον Μπρούστα. 45-43, έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Θα στοχίσει κάτι σε Μεωνίδης. Σαν από μηχανής θεός θα πάρει την μπάλα. 5 και 12 αφήστητα λεπτά που με εδώ στο ΆΚΑ θα σπάσουν καρδιές. Στερίδης για 2! 45 αιώνα μάλιστα! Επιστρέφουνε! Επιστρέφουνε! Για να δούμε πως χρειαστούμε και έξτρα χρόνο. Κατσάκας θα πάρει το φάουλ! Σου και μία μου, ο Γονιδάκης πολλά είναι φρικά, περπατά είναι φρικά, μονολογεί. Εντάξει, είναι από τα παιχνίδια που δεν μπορείς να κάνεις και πολλά.
Casa Βρίσκοφο. 48, 43. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, 4 και 43. Στο συν 3 οι Βεδούχοι 49-46. Θα πάει μέχρι μέσα, δεν θα βρει στόχο. Ο Γατούνοβι θα μαζέψει και πλέον κάθε επίθεση είναι σημαντική, περίπτωση να το πούμε αυτό. Γατούνοβλου θα γυρίσει, θα προσποιηθεί. Υπάρχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές και την ευκαιρία να βάλει μπροστά την ομάδα του για πρώτη φορά στο παιχνίδι στο συν 5, εφόσον ευστοχήσει και στις δύο. Εύστοχο στην πρώτη. 90-46. Εύστοχο στη δεύτερη. Στο συν 4. Κάτσε Σημειονίδη για 2. Μάλιστα. Κουντέρης, Κατούνοβλου, Παπαδάκος, Ονικός, Παπαδάκος. Και να πετύχει ένα εντυπωσιακό καλάθι, τίποτα λίγο. Και για να δούμε αν θα σοφαρίσουν τώρα. Ο Προύσας θα πάρει το φάουλ, είναι βέβαιο πλέον ότι η μπάλα θα πάει στα χέρια του. Δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές, 3 και 14. Το σκορ 50-48. Άστοχο στην πρώτη. Όχι στην καλύτερη του γραμμή απόψε. Άστοχο και στη δεύτερη, μάλιστα. 0-2. Σκουτέρι, σε ποιον, Παπαδάκος είναι μόνος, θα προσφυγεί. Το σκουτέρι και πάλι για 2 εκείνος. Είναι υπέρ τους αυτή τη στιγμή. Φύγε. Πάρει το φάουλ. Δεν υπάρχει φάουλ, βήματα. Όπως και Μάκη, μπάλα είναι για τους Πριαμούς. 2 και 6. 126 δευτερόλεπτα για το τέλος. Το σκορ στο 52-48. Το συν 4. Ήρεμα του πλέον Χατούνοβλου, θα πάνε για μεγάλη επίθεση. Εντάξει, τι άλλο να κάνει, οργανώνει τον πάγκο, οργανώνει εντός παρκέ, βάζει την μπάλα στο καλάθι, βγάζει άμυνες. Εντάξει, αν κερδίσουν MVP, αν δεν του το δώσουν το βραβείο, θα πάω το δώσω εγώ με το story. Περίδης, μεταφέρει την μπάλα. Θα
Αντωνογλου θα βάλει. Ο! Άντε, θέλει να πει, δεν θα πει ρε παιδιά, θέλει. Αν είναι δυνατόν. Το παιχνίδι στο καλάθι. Το παιχνίδι στο καλάθι είναι 22. Γκάρας, θα κλείσει. Νομίζω δίστασε ο Συμμαρίνης, θα κλείσει. Εδώ την γλιτώσανε. Θα φέρουμε το παιχνίδι στα ιστά. Μπρούστας θα γυρίσει σε ποιον. Γονιδάκης, για τρεις. Όχι, κακό. Κακό. 52-50 θα παραμείνει. Βάλα στο Λοΐζο. 50 δευτερόλεπτα. Δάρας. Παρακολουθούμε στα χέρια, δεν υπάρχει τρίποντο. 31-7 για το τέλος. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, 31-7 για το τέλος. 52-50. Θα μείνει επίθεση και για τους υπεδούχους. Αστερίδης. Γονιδάκης. Για τρεις. Την πάθα από ποιον, η μπάλα για την Κόζα. Όλοι 14 δευτερόλεπτα τα 18 ανήκουν σε εκείνους. Γονιδάκης πήγε να το τελειώσει το παιχνίδι. Παναφορά τώρα της Λεωνίδης στο Γονιδάκη. 10 δευτερόλεπτα για την Κόζα τώρα, στο 14. Γονιδάκης. Για δύο. Θα στοχίσει μπάλα στον Κάκη, ο Κίνος να σηκωθεί. Θα πετύχει το καλάκι, 52-52. Από το νούμερο 42 της Κόζα. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, 8-3 για το τέλος. 52 όλα. Παπαδάκος. Θα πάρει το φάρο το πίσω χαμηλά. Προφανώς και δεν υπάρχουν πολλές. Δεν νομίζω να τρελάθει και ο Θανάσης τα καλά του καθουμένου και να κάνει στα 5 και 6 φάουλ έτσι. Σε ποιον, στο Λοΐζο. Κατσάκας για δύο. Πάμε σε παράταση. Ό,τι και έκανα κάνει ο Κάκιος δεν μετράει. Πάμε σε 6-5 λεπτό. Εδώ. Λοιπόν, 6-5 λεπτό. Ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Κόζα Νόστρα. Κατούνογλου. Άνετα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Νούμερο 33. Τον γηπεδούχον έχει πραγματοποιήσει εξαιρετική εμφάνιση. Στερίδης. Κατησιμεωνίδης. Σουριδάκης, μπάλα χαμηλά. Στον Νέα Αρμπούστα. Θα πάρει το φάουλ. Δεν είναι και στην καλή του πιθαρία φανάσης απόψε. Είναι η αλήθεια. Ναι, να μπορούμε πήγαινε. Φεύγει και ο... ο Βίτα της πήγερ της οργάνωσης, ο Γιάννης ο Κάρμας για την Όρθαρ Αρένα. Έστω στην πρώτη ο Φανάσης. 52-53. 52-54.
Αφήνογλου. Ο Παπαδάκος για τρεις. Περίκης θα καθαρίσει. Τσουριδάκης. Γκρούστας. Αυτός έχει ενέργεια για τρία συμπαίγνια συνεχόμενα. Όχι απλά για το έστρα δεκάλεπτο. Νομίζω ότι θα κάνω και μια πρόβλεψη. Τώρα όλοι έχουν κουραστεί. Αυτός μπορεί να είναι σε κακή βραδιά απόψε, αλλά αυτό το περίσευμα ενέργειας που έχει κάνει ο άνθρωπος. 52-56. Με 4 προσωπικούς πόντους δίνει προβάδισμα 4 πόντων. Δώστε τον τίτλο του MVP τον κύριο με το νούμερο 42, θα πω εγώ. Τι κόψιμο ήταν αυτό. Ο ένας κόβει, ο άλλος γράβει. 3-13. Εντάξει, το παιχνίδι είναι ανοιχτό, έχει πάρα πολύ χρόνο ακόμα μπροστά. Οι Πρίαμους έχουν γυρίσει από το μείον 10. Δεν νομίζω να έχουν πρόβλημα να γυρίσουν από το μείον 4. Να δούμε πόσο καθοριστικό ρόλο θα παίξει ο παρόγοντας κούραση και ποια ομάδα θα βρεθεί λίγο πριν το τέλος του παιχνιδιού όσο το δυνατόν πιο φρέσκια. Συντάξει, θα χτυπήσει. Πάω το επιθετικό. 2.56 θα παραμείνει. Μπάλα στα σίγουρα χέρια του Μπρούστα. Μπρούστα για τρεις. Δεν θα βρει στόχο. Νέο επιθετικό ριμπάουντ από τον Αστερίδη. Του Τσουριδάκη. Όλο φωνάζουν τώρα. Θα τη Σιμεώνηδη. Μπρούστα. Θα προσποιηθεί. Πόπο, 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 πόπο. Κανονικά θα έπρεπε να πληρώσει το εισιτήριο τώρα. Και τα βλέπουμε σάμπατο τα πράγματα. Εντάξει, πόσο τυχαίρι πια. 52-58. Το πιο χρήσιμο σημείο. 6 προσωπικούς πόντους. Κατσίνογλου. Επιτέλους καλάθι για τους Πρίαμους. 54-58. Τσουριδάκης, Σιμεωνίδης. Για ποιο λόγο βιάζονται δεν έχω καταλάβει τώρα. Αυτό τους λέω Μονιδάκης τώρα. Στα 14 δευτερόλεπτα χαμηλώσανε καλά, κεφάλι κάτω. Για ποιο λόγο. Δεν υπάρχει λόγος κανένας. Νομίζω ότι 2 και 12 αυτό πως η πρώτη. Έχουν χάσει αρκετά rebound. Έχουν δώσει δεύτερες και τρίτες επιθέσεις στον αντίπαλο. Έχω πως 54-59. Πέντε πόντους. Παπαδάκος. Θα γίνει το λάθος. Η άμυνα θα βγει. Νομίζω ότι εντάξει, γνωρίζει να κάνει. Αν το παιχνίδι το χάσουν οι γηπεδούχοι, νομίζω ότι θα είναι μεγάλη ευκαιρία στην κανονική διάρκεια να το καθαρίσουν. Και να μην δώσουν το δικαίωμα στη. Εντάξει, ο άνθρωπος κάνει μαγικά πράγματα. Κάνει μαγικά πράγματα, πραγματικά. Αντωνογλου. Μπάλα. Για αποκουμπούς. Ο Κατσιμιονίδης, 3 δευτερόλεπτα. Για να δούμε τι θα σκαρπιστούμε τώρα. 1-21 για το τέλος. Λόιζος. Θα μετρήσει το καλάθι. Την μπάλα θα την χάσουν ο Λοΐζος.
Ολυμπιακός. 54 δευτερόλεπτα, Δάρας. Στο σκουτέρι. Πολύ κρίσιμη επίθεση. Πολύ όμορφη πάστα. 58-59. Μάλιστα, πάμε για ένα time out. Λοιπόν, τέλος time out. 58-59. Ένα πόντο μπροστά η ομάδα του Γιώργου Γονιδάκη. 43 δευτερόλεπτα για το τέλος. Πάμε για τρεις κατοχές, έχω την εντύπωση. Τεχνίδι δυο κατοχών είναι αυτό. Για να δούμε αν θα διαψευστώ ή θα επιβεβαιωθώ. Ανοίγω τον λάθος. Τριάντα ένα δευτερόλεπτα. Για να δούμε τα 20 δευτερόλεπτα, τα 27 ανήκουν στους Επρίαμους. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούμε τις τελευταίες στιγμές του έξω πενταλέπτου. Δάρα στα φροντές με τον Κιάκιο κρεμασμένο. Θα βγάλει άντε Μανίκης. Θα βγάλει άντε Μανίκης ο Κιάκιος. Θα πάρει το φάλο Γονιδάκης και θα πάει στην γραμμή των ελεύθερων βολών. Εγώ νομίζω ότι άμα τελικά η νίκη πάει στην Κόζα, θα το φίλει ο κύριο με το νούμερο 42. Έστωθε στην πρώτη ο Γιώργος. 58-60. 9-7. Αν τη βάλει πάνε για τρίποντο. Θα στοχίσει Δάρας. Το φάρο το Γονιδάκη στο Δάρα. Τι έχουμε, έχουμε βολές. Επαναφορά απ' έξω. 7-2. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, 7-2. 98-60. Θα πάνε για τρίποντο να τελειώσει το παιχνίδι. Για δύο στα σίγουρα. 4 δευτερόλεπτα. Λοΐζος για δύο. Θα στοχίσει. Τέλος παιχνιδιού. Η Κόζα θα πάρει μια τεράστια νίκη. Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Αξίζουν συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για το παιχνίδι που μας χάρισαν. Τελικό αποτέλεσμα. Πρίαμους, Κόζα. Αν χάναμε με 68-60.